Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την προσθαλάσσωση των πρώτων υδροπλάνων στο εμπορικό λιμάνι του Ρεθυμνού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από την εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια που έχει αναλάβει τη μελέτη αλλά και την άδεια κατασκευής και λειτουργίας του υδατοδρομίου του Νοεμού, το επόμενο δεκαήμερο και πριν τις εκλογές προγραμματίζουν τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις με μικρότερα υδροπλάνα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι καιρικές συνθήκες και όλοι οι παράγοντες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή προσθαλάσσωσή τους. Με τα δεδομένα αυτά στο σύνολό τους, οι δοκιμαστικές πτήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου για να ακολουθήσουν στη συνέχεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ. Με τον τρόπο αυτό, τα ελληνικά υδατοδρόμια ΑΕ θα εξετάσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα υδροπλάνα για να προχωρήσουν στη συνέχεια στον καθορισμό των δρομολογίων. Η εταιρεία η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο Ρέθυμνο μέχρι τις 5 Ιουνίου θα έχει ολοκληρώσει τις δοκιμαστικές πτήσεις με ένα μικρότερο τύπου υδροπλάνο. Οπότε μετά τον Ιούνιο θα ξεκινήσει με πτήσεις τσάρτερ. Αυτό γίνεται, οι πτήσεις τσάρτερ θα βοηθήσουν, όπως μου είπαν τουλάχιστον, το εμπορικό τμήμα της εταιρείας για να διαμορφώσει, να δοθεί η δυνατότητα, βάσει της ζήτησης, να διαμορφώσει μετά τα τακτικά δρομολόγια από και προς το Ρέθυμνο. Από την άλλη, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου ετοιμάζεται πυρετοδός προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες που απαιτούνται για το υδατοδρόμιο και την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ για έργα ασφάλειας του λιμανιού, θα γίνει η εγκατάσταση οικίσκου 30 περίπου τετραγωνικών μέτρων για την εξυπηρέτηση του κοινού με μηχανήματα και εξοπλισμό, ο οποίος θα είναι έτοιμος το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχει δοθεί και η απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του, ο φάκελος της οποίας βρίσκεται στα συρτάρια του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τέλος του μήνα, ο φάκελος ο οποίος έχει κατατεθεί για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου στο Υπουργείο Μεταφορών, θα έχουμε πάρει την άδεια του υδατοδρομίου. Συγχρόνως βέβαια, εμείς θα έχουμε ολοκληρώσει, το επόμενο δεκαήμερο, θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες στη χερσαία ζώνη, εκεί που θα γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών. Αυτό περιλαμβάνει μια ξύλινη προβλήτα στο σημείο που θα πιάσει το υδροπλάνο, τα υδροπλάνα και στο έδαφος ένα χώρο αναμονής και για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του υδατοδρομίου του Ρεθύμνου δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον, οπότε και θα τοποθετηθούν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μετά τις εκλογές, το σημερινό ΔΣ δεν έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό και να αναθέσει σε ιδιότητα λειτουργία του υδατοδρομίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο την ευθύνη θα έχει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, δικαιώνει μια μεγάλη προσπάθεια και πάνω απ' όλα την πίστη που δείξαμε εξ αρχής στο εγχείρημα αυτό με τα υδροπλάνα. Οπότε αφενός με δικαιωνόμαστε και αφετέρου βοηθάμε πάρα πολύ ουσιαστικά τον τόπο μας για να επικοινωνήσει πια με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς την παρεμβολή τρίτων.